Είναι σαφές ότι όταν σου παίρνουν από τη μία τσέπη με χίλιους δυο τρόπους πολλαπλάσια χρήματα και ύστερα σου προσφέρουν ένα υποσύνολο, δεν πρόκειται περί δωρεάς, δηλαδή δεν βελτιώνει επί της ουσίας την κατάστασή σου, ούτε την πραγματική οικονομία της χώρας, ούτε τα εισοδήματα αυτών των αδυνάτων. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα σε μία από τις ουρές του ΕΟΠΗ, σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα στην Ανατολική Αττική. Είχα πάει για δικά μου θέματα, για να δώσω κάποια δικαιολογητικά για ένα μηχάνημα. Εκεί μεταξύ αστείου και σοβαρού, περισσότερο σοβαρού, διότι οι άνθρωποι ήταν τρελαμένοι, λέγανε τις ημερομηνίες από τις οποίες και μέχρι τις οποίες έχουν αποδίδουν, ας πούμε, χρήματα με βάση, ας πούμε, το τι ζήταγε ο καθένας. Γυαλιά Νοέμβρη 12, φωνάζανε από εκεί. Yeah. Νοέμβρη 12, δηλαδή μέχρι τον Νοέμβρη του 12 τα δικαιολογητικά που είχαν δοθεί για τα γυαλιά. Τάδε μία-μία κατηγορία. Όπου δείχνω ότι ήμουν στην ουρά. Αυτή είναι. Δηλαδή έχουν κατακρατηθεί χρήματα σε σχέση με τις συντάξεις, να μην το ανοίξουμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε όλο το πρωί. Μιλάμε για 2, για 3 χρόνια, για 1,5 χρόνο, υπεσχημένα ή δεδουλευμένα. Τα ΦΠΑ, οι συμψηφισμοί, οι εργολάβοι, η υγεία κτλ. Κατακρατήθηκαν χρήματα, δεν έγιναν δημόσιες επενδύσεις μέσα σε όλη τη χρονιά που πέρασε, καθόλου. Και φτάσαμε σε αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δηλαδή έχει δημιουργήσει πάρα πολλές πληγές για να δημιουργηθεί, δεν μπορεί παρά να ανακουφίσει ένα πολύ μικρό μέρος από αυτές τις πληγές. Αυτή είναι η δικιά μου κριτική. Αλλιώς και ένα ευρώ να δοθεί, έτσι δεν είναι, πάντοτε να βρεθεί και να δοθεί, είναι ένα καλό πράγμα. Μας λέγατε ότι δεν υπάρχει. Τώρα μας λέτε ότι δεν είναι αρκετό. Δεν είμαστε μέσα στο γενικό λογιστήριο για να ξέρουμε ακριβώς τους λογαριασμούς. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η πραγματική οικονομία. Δείτε τώρα. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο. Στο εξωτερικό τα ήξεραν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ήξερε. Μόνο εσείς δεν ξέρατε. Ταυτόχρονα υπάρχουν. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο κρίσιμα ζητήματα. Αφενός είναι η συμφωνία που ετοιμάζεται στις Βρυξέλλες ή αλλαχού. Βεβαίως δεν έχει υπογραφεί ακόμα από την ελληνική κυβέρνηση. Είναι η μεγάλη εικόνα που θα φανεί τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, όπου, ας πούμε, είναι τα μέτρα για τα κενά τα οποία θα παρουσιαστούν. Σε όλες τις προβλέψεις αυτές χρόνια που έχετε πέσει έξω. Έτσι, και ταυτόχρονα, δυστυχώς κύριε Βολουδάκη, σε όλες μας τις προβλέψεις στον κοινωνικό τομέα, δηλαδή στο πόσο επώδυνα είναι αυτά τα μέτρα του μνημονίου, έχουμε πέσει μέσα και είναι πολύ μεγάλο, δυστύχημα κάνετε αυτό. Κάνετε κάτι το οποίο είναι και πολύ επίσης εύκολο υπάρχουν να ήδη, με τον πόνο των ανθρώπων. Επίσης να διεκτραγωθείτε την κατάσταση. Θέλετε να πείτε ότι δεν πονάει ο κόσμος. Χθες το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Λοιπόν, αφήστε ένα λεπτό. Κύριε Βολουδάκη, επιτρέψτε μου να σας πω. Δεν θα διαχειρίζεστε και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία και η συγκυβέρνηση. Δεν θα διαχειρίζεστε και τον πόνο και την ίαση του πόνου, εντάξει. Λοιπόν, κρατηθείτε, εσείς δηλαδή μόνο ένα δις. Εσείς επενδύσατε στη μιζέρια. Εγώ σας θέλω να σας πω για στοιχεία τώρα και εσείς μου λέτε περί μιζέριας. Τη μιζέρια στον ελληνικό λαό και στη χώρα δεν τη δημιουργήσαμε εμείς, ούτε τα παρελθόντα έτη, ούτε με τις πολιτικές τώρα. Εμείς δουλεύουμε για να βγούμε από τη μιζέρια. Ένα δισεκατομμύριο είναι μόνο η τρύπα. Τώρα γιατί δεν θέλετε να ακούσετε για να έχετε να απαντήσετε ύστερα. Ένα δισεκατομμύριο θα είναι μόνο η τρύπα η οποία θα δημιουργηθεί από τις μειώσεις των συντελεστών στα ασφαλιστικά και στους εργαζόμενους και στους εργοδότες μέσα στην χρονιά. Είστε κατά της μείωσης των εισφορών. Άρα, ένα λεπτό. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες που ακούνε πρέπει να πείτε ότι πιστεύετε ότι πρέπει να πείτε να μην μειωθούν οι εισφορές. Εσείς θα πρέπει να πείτε το πώς θα έρθουν τα νέα μέτρα τα οποία κατεδαφίζουν μισθούς και συντάξεις για τα επόμενα 5-10 χρόνια τουλάχιστον, για να πάμε σε επίπεδα βαλκανιοποίηση. Αυτό τώρα γίνεται. Αυτή είναι η στρατηγική. Επειδή δεν έχετε να πείτε τίποτα στα πράγματα. Μα σας το λέω. Μιλάτε τώρα για συνωμοσίες. Με στοιχεία. Καμία συνωμοσία. Υπάρχει τέτοια συμφωνία. 300 ευρώ για τη συντάξη. Μόνο θα καλύπτει από το 2015 κύριε. Λοιπόν, λέει εδώ. Κρατούν κρυφή. Ναι. Λέει η Αυγή, γι' αυτό ναι. Κρατούν κρυφή τη συμφωνία, φοβούμενη αντιδράση. Μνημόνιο φόβο για μισθού συντάξει. Ναι, συμφωνία που δεν υπάρχει. Αυτό από πού προκύπτει, το ξέρετε. Ναι.
ότι διαμορφώνεται συμφωνία. Α, στο, ότι διαμορφώνεται. Μα αυτό είπα ήδη. Ναι. Και ακούστηκε και προηγούμενα, ναι, για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Το επίσημο κομματικό σα όργανο, νομίζω είστε το μόνο κόμμα που έχει, επίσημο κομματικό όργανο. Το επίσημο κομματικό σα όργανο ισχυρίζεται ότι υπάρχει μια συμφωνία. Ναι, εσείς λέτε διαμορφώνεται. Εσείς ξέρετε τη συμφωνία η οποία κατελήχθη χθες. Δεν ξέρετε. Βεβαίως και δημοσιογράφη. Αφήστε τα βασικά στοιχεία λοιπόν. Ας έρθει ολόκληρη στη Βουλή με άρθρο 1 και θα δούμε εκεί πέρα μέσα τα ντεσού. Όχι μόνο τις υποχωρήσεις που γίνανε. 260 την υπονόμευση της προόδου και του μέλλοντος αυτής της χώρας, κύριε Βολοδάκη. Λοιπόν, εντάξει. Διότι, τελευταία μου κουβέντα. Διότι το μείζον θέμα, που είναι ακριβώς το θέμα του γενναίου κουρέματος του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δηλαδή το μεγάλο κάδρο για τη βιωσιμότητα του χρέους, παραπέφθηκε κοινή συνενέση πολιτικά για να υποβοηθηθείτε από τους εταίρους σας, τους κομματικούς εταίρους ενώ τους Ευρωπαίους, για μετά τις εκλογές. Αυτό το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Και με την πολιτική που κάνετε και με τους διθυράμβους τους οποίους χρησιμοποιείτε, καταλαβαίνετε ότι υπονομεύετε τη θέση της χώρας εκεί. Διότι θα πούνε, αφού τα βγάζετε πέρα. Έτσι δεν θα σας πούνε. Τι κούρεμα ζητάτε, θα πούνε μεθαύριο. Τι κούρεμα ζητάτε, αφού τα βγάζετε πέρα, κύριε Βουλουδάκη. Όσο θα έβλαπταν οι διθυράμβοι, τόσο και περισσότερο βλάπτουν τα μυρολόγια σας. Συνεννοηθήκαμε. Αρκετά με τα μυρολόγια. Συνεννοηθήκαμε, μοιράστε από ένα 500 ευρώ. Είναι καλό για τον κόσμο να το πάρει όσοι το πάρουν. Εσείς έχετε και αντιρρήσεις, λέτε γιατί να το πάρουν οι ένστολοι που παίρνουν ένα πολύ μικρό μέρος του συνόλου. Εσείς τα λέτε, με συγχωρείτε. Εγώ είπα αυτό το πράγμα. Σας είπαμε στους κοινωνικά δυνάτους πραγματικά να πάνε με βάση συγκεκριμένες τακτικές. Είναι πειρακαλή από 4 χρόνια μνημονίου και 6 χρόνια.